Για την παρέμβαση. Δεν το γνώριζα ότι χθες προχθές είπατε κατήργησαν οι σχισματικοί αυτοί Ουκρανοί έναν Άγιο, τον Άγιο Αλέξανδρο Νέφσκι. Προφανώς επειδή ήταν Ρώσος, έτσι, και υπάρχει η ρωσοφοβία. Ναι. Και ο αντιρωσισμός φυσικά και είναι Άγιος. Αλλά βλέπετε τα κριτήρια είναι πλέον εθνοφιλετικά και ο εθνοφιλετισμός είναι αίρεση. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Αλλά δυστυχώς και εμείς, κάποιοι από εμάς, δηλαδή Ορθόδοξοι, από τους Έλληνες που καταφέρονται και εναντίον του εθνοφιλετισμού, υποκύπτουν στον εθνοφιλετισμό. Και τρανή απόδειξη, έτσι, αυτό που έγινε τώρα με την αναγνώριση των σχισματικών, έτσι, της Ουκρανίας. Γιατί, όπως μου είπε και ένας επίσκοπος, πριν τους αναγνωρίσουν, του λέω, συνεννοείτε, προσέξτε, μην τους αναγνωρίσετε, θα γίνει μεγάλο σκάνδαλο στην Εκκλησία. Και τι μου απάντησε, Έλληνας, Ορθόδοξος επίσκοπος. Τι λέει, θα πάμε τους Ρώσους. Καταλάβατε. Αυτό είναι εθνοφιλετισμός. Και του λέω, συνεννοείτε, με την κανονικότητα θα πάμε. Α, ναι, μου λέει, με την κανονικότητα. Αλλά δεν πήγαν την κανονικότητα. Καταλάβατε. Εμείς που λέμε ότι δεν είμαστε κατά της αίρεσης του εθνοφιλετισμού, υποκύπτουμε στον εθνοφιλετισμό. Δηλαδή, με κριτήρια ράτσας. Αυτό θα πει εθνοφιλετισμός. Είσαι Ρώσος, είσαι Άγιος. Δεν είσαι Ρώσος, δεν είσαι Άγιος, λέμε τώρα. Είσαι Ουκρανός, είσαι Άγιος. Αν δεν είσαι Ουκρανός και είσαι Ρώσος, σε βγάζουμε έξω. Καταλάβατε. Ας πούμε, παρόμοια ενέργεια, ξέρετε, κάνει ο Πάπας και εδώ και πολλά χρόνια. Καταργεί Αγίος ο Πάπας. Βέβαια. Εκεί με άλλη πρόφαση, έτσι, ότι δεν έχουμε, λέει, επιστημονικά δεδομένα για τον τάδε Άγιο, οπότε τον καταργούμε. Και διαγράφουμε μια παράδοση, ας πούμε, 1500 ετών, έτσι, 2000 ετών, καταργώντας Αγίους. Αλλά ο Πάπας είναι ό,τι θέλει κάνει. Έτσι νομίζει. Και ο Χριστός του κάνει και υπακούει, έτσι νομίζει. Αυτή είναι η μεγάλη πλάνη. Είχαμε πει στο παρελθόν και ευχαριστώ για την παρέμβαση ότι ο Αντίχριστος θα αλλάξει τα πάντα. Έτσι, θα αλλάξει τη λατρεία, θα αλλάξει τους κανόνες, έτσι, τους νόμους και τρανή απόδειξη είναι αυτό που ζούμε τώρα, έτσι, που επίκειται η ψήφιση αυτού του παράνομου, έτσι, και βδελιρού, κουσουριάρι γάμου, έτσι τον έλεγε κάποιος. Υπάρχει μια συνομιλία του μακαριστού του πατρός Αναστασίου, του Κουδουμιανού. Αυτός ήταν Άγιος άνθρωπος, κοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια στην Κρήτη και είχε πολύ υψηλές πνευματικές εμπειρίες. Και είχε ειδεί και Αγίους και τον Άγιο Απόστολο Ιούδα, που του είπε, ξέρεις, λέει, λες ότι αλλοιώνουν τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων και λοιπά. Σε λίγο, λέει, θα αμφισβητήσουν και εμάς τους Αποστόλους. Θα λιώσουν και τα Ευαγγέλια. Βέβαια. Και θα πρωτοστατήσει σε αυτό το Βατικανό. Είχε πει αυτός ο Άγιος. Θα πρωτοστατήσει το Βατικανό στην αλλίωση των κειμένων των Ευαγγελίων. Θα αφαιρέσουν τις αναφορές στην ομοφιλοφιλία, έτσι, στην ανηθικότητα και θα πούνε ότι αυτά είναι νόθα. Δεν είναι το αυθεντικό Ευαγγέλιο. Αυτά προστέθηκαν αργότερα από φανατικούς, ας πούμε, χριστιανούς. Όπως οι Εβραίοι προσπάθησαν έτσι να πούνε για την Παλαιά Διαθήκη. Για την προφητεία, ας πούμε, του προφήτη Ισαΐα, που μιλάει για την εκπαρθένου γέννηση του Μεσσία. Και λέγανε ότι είναι νόθα και έχει προστεθεί από τους χριστιανούς. Αυτή η προφητεία, ειδού η Παρθένος, εγκαστρία 6 και τα 6 αιών. Και ήρθε η επιστήμη που τους διέψευσε, η αρχαιολογία. Γιατί βρέθηκαν τα χειρόγραφα του Κουμράν, τα οποία χρονολογήθηκαν προ-Χριστού και είχαν κείμενα του Ισαΐα και είχαν και το κείμενο αυτό για την προφητεία της εκπαρθένου γεννήσεως του Χριστού μας. Καταλάβατε πως ο ίδιος ο Θεός, ας πούμε, έδωσε αυτό το σημείο σε αυτούς, μήπως και ξυπνήσουν ότι όντως η Παρθένος θα γεννήσει τον Μεσσία.
Έτσι λοιπόν, θα πούνε τέτοια πράγματα. Και λέει, η Αποκάλυψη θα λιώσει και τον νόμο και τη φύση ακόμα. Έτσι, αυτό τώρα, αυτός ο νόμος, ο παράνομος, έτσι, των κινέδων, έτσι, αλλοιώνει τη φύση των πραγμάτων. Δεν μιλάμε για νόμο του Θεού πλέον που καταστρατηγείται, αλλά για την ίδια τη φύση. Και εξωθούνται οι άνθρωποι να αναγνωρίσουν μία παραφύση κατάσταση. Γι' αυτό και επίκειται καταστροφή. Όσο πολύνει η ομοφιλοφιλία στον κόσμο, λένε οι προφητείες, τόσο πλησιάζει η καταστροφή του Τρίτου Παγκόσμιου Πόλεμου και η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου.